Κραυγή αγωνίας από δημάρχους ορεινών περιοχών της Κρήτης με φόντο την υποστελέχωση υπηρεσιών, με το ζήτημα να βρίσκεται πρόσφατα στο επίκεντρο συνεδρίασης της Υποεπιτροπής Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής. Στο πλαίσιο αυτής της Επιτροπής είχε κληθεί ο Υπουργός Εσωτερικών για να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την στελέχωση των ορεινών και μικρών νησιωτικών δήμων, όπου όλοι γνωρίζουμε ότι το προσωπικό δεν πάει, διότι αυξάνει πολλαπλάσια το κόστος του. Οι ανάγκες είναι πολλές και οι ανάγκες είναι και για το Δήμο, είναι και για τα σχολεία, είναι και για τα νοσοκομεία, για τα κέντρα υγείας, και η ανάγκη του εργαζόμενου, του αναπληρωτή εκπαιδευτικού, ο οποίος ορίζεται να υπηρετήσει στην ορεινή Κρήτη, στα Ανώγια εμπροκειμένου, αντιλαμβάνεστε ότι έχει ένα αυξημένο κόστος για τον ίδιο. Οπότε καλύτερα θα επιλέξει την πόλη παρά να επιλέξει την ενδοχώρα της Κρήτης. Δήμαρχοι νησιωτικών και ορεινών περιοχών τόνισαν την ανάγκη θέσπισης αυξημένης μοριοδότησης για την εντοπιότητα και μισθολογικών κινήτρων για την κάλυψη των κενών θέσεων μέσω ΑΣΕΠ, αίτημα που έγινε αποδεκτό από τον Υπουργό Εσωτερικών. Δόθηκε λοιπόν από τον Υπουργό η ενημέρωση ότι στο σχέδιο νόμου που ετοιμάζεται για την αναδιάρθρωση του ΑΣΕΠ και την καλυτέρευση των χρόνων απόδοσης των θέσεων στους φορείς, ότι στις νέες προκηρύξεις θα μπει επαυξημένη η μοριοδότηση για την εντοπιότητα, κάτι το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα η στελέχωση όλων των υπηρεσιών, των δήμων, των σχολείων, της αστυνομίας, όλων των κέντρων υγείας, να γίνεται από προσωπικό το οποίο θα μένει εκεί και θα ξέρει ότι με το που θα προσληφθεί θα είναι και μόνιμη η θέση και όχι μετά από 2 χρόνια ο εργαζόμενος να κοιτάζει να μεταφερθεί στο κέντρο. Αυτοί που θα επιλεγούν θα μείνουν. Αν είναι από αλλού δεν έρχονται. Αν είναι από άλλες περιοχές, ευκολονόητο, δεν θέλει κανείς να έρθει στο δήμα, σε ένα ορεινό δήμο να κάνει τέλος πάντων τη δουλειά του. Δεν μπορεί να πει. Έχουμε πει ότι στις προκηρύξεις σε ορεινούς δήμους όπως είναι και ο δικός μας, να βάζουμε την εντοπιότητα. Να μπαίνει μέσα, να μυρωδοτείται η εντοπιότητα. Το έχουμε κάνει έτοιμα στο Υπουργείο απάνω και τόσο είναι θετικά. Τόσο ο Δήμαρχος Ανωγείων όσο και ο Δήμαρχος Οροπεδίου αναμένουν τις όποιες εξελίξεις με στόχο την ενίσχυση με προσωπικό, περιγράφοντας τις ανάγκες που υπάρχουν σε διάφορες υπηρεσίες. Γενικά ο Δήμος έχει λείψεις. Παντού έχουμε λείψεις, θα σας πω. Περιμένουμε ακόμη από τον ΑΣΕΠ μία θέση ΠΕ διοικητικού οικονομικού και περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα. Και μία ΠΕ πολιτικών μηχανικών, που είναι ο τρίτος στη σειρά που δεν έχει αποδεχτεί και περιμένουμε. Στον πρόσφατο γραπτό διαγωνισμό, για να καταλάβετε, ο Δήμος Ανωγείων είχε εγκριθεί για 2 ΤΕ, μία θέση μηχανολόγων και μία θέση κοινωνικών λειτουργών. Ενώ προκηρύχθηκαν οι θέσεις, ενώ έγινε ο γραπτός διαγωνισμός, δυστυχώς οι επιτυχόντες ήταν λιγότεροι από τις οργανικές θέσεις, με αποτέλεσμα οι 2 αυτές θέσεις να παραμείνουν κενές για το Δήμο Ανωγείων.